Ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, ο δημιουργό του δόγματο τη γαλάζια πατρίδα, με βάση το οποίο οι Τούρκοι κατασκεύασαν και υπέγραψαν το τουρκολιβικό μνημόνιο, ζήτησε η Ελλάδα να έχει χωρικά ύδατα μέχρι τα τρία ναυτικά μίλια. Μπορεί να ακούγονται γραφικά όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι εδώ και αρκετού μήνε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά πλέον έχουν γίνει επικίνδυνα γιατί είναι επαναλαμβανόμενα και ακούγονται μόνο αυτά στο εξωτερικό. Ερωτώμενο σχετικά με την έκκληση για διάλογο που υποτίθεται πως έκανε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνα Σακάρ προς την Ελλάδα απάντησε «Εγώ πιστεύω ότι η έκκληση για διάλογο προς την Ελλάδα είναι λανθασμένη. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί». Ο διάλογος με την Ελλάδα μπορεί να αρχίσει όταν η Ελλάδα αρχίζει να εφαρμόζει τις συνθήκες. Η Ελλάδα είναι ένα επεκτατικό κράτο, ανέφερε ο Γιαϊτζή, που δεν συμμορφώνονται στι συνθήκε, δεν υπολογίζουν τι συμφωνίε και είναι ένα κράτο αναθεωρητικό στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου κράτου. Ο Γιαϊτζή αναφέρει πω η Ελλάδα επεκτάθηκε έξι φορέ εδαφικά και μετά από τι έξι αυτέ φορέ επιδιώκει τώρα να επεκταθεί για έβδομη φορά. Η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσει εναντί τη Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραβίαση τη συνθήκη τη Λοζάνη για το καθεστώ αυτονομία Σύμβρου και Τενέδου και πολλών άλλων ζητημάτων, με αποτέλεσμα η Άγκυρα να έχει αποθρασιμθεί σε απίστευτο βαθμό. Το θράστος πρέπει να απαντηθεί σε ανάλογη κλίμακα και όχι με ανακοινώσεις του τύπου «Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα είναι μαζί μας». Η διεθνής κοινότητα βλέπει μονάχα την Τουρκία να διεκδικεί και την Ελλάδα να σιωπά. Άρα στην όποια διαπραγμάτευση βλέπει μόνο τουρκικά αιτήματα και κανένα ελληνικό.